Hello, ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εβδομάδα μόλις ξεκινάει και πολύ δυναμικά και πολύ, αν το θέλεις, με ένα έτσι συνέστημα εφορίας, ότι όλα, όχι της εφορίας αυτής που είναι για τον ΕΝΦΙΑ και τα ΦΠΑ και τα δάνεια και τους τόκους κτλ. Αλλά με μια εφορία έτσι εσωτερική που θες να κάνεις πράγματα, που θέλεις αυτή τη βδομάδα γενικότερα να κάνεις νέα ξεκινήματα ή αν το θέλεις να επισημοποιήσεις τα προηγούμενα, θέλεις να κάνεις ταξιδάκια, θέλεις να αρχίσεις λίγο να μπαίνεις και στο κλίμα. Αυτό ξέρεις ότι σιγά σιγά χειμωνιάζει για τα καλά. Και για όλα αυτά, βέβαια, θα μου πεις τώρα, Αλέξανδε, ωραία τα λες εσύ. Η εβδομάδα αυτή όμως είναι καλή. Γι' αυτό ακριβώς και σε κάθε ξεκίνημα εβδομάδας, όπως και σήμερα, η Άντα Ηλεούση σε πάρα πολύ λίγο θα είναι κοντά μας για να μας ταξιδέψει στο τι προβλέπουν τα άστρα, που καμιά φορά τα άστρα και τα ζώδια λένε μας φέρνουν εμπόδια. Αλλά εμείς έχουμε μάθει σε αυτή τη ζωή να ξεπερνάμε τα εμπόδια. Διότι ένα, θα σου πω, φίλε τηλεθεατή, και κράτα το πολύ καλά στο μυαλό σου. Σημασία δεν έχει πόσα εμπόδια πήδηξες, καταβρήκες, συγγνώμη, στο δρόμο σου, αλλά πόσα από αυτά πήδηξες και προσπέρασες. Διότι ζωή χωρίς εμπόδια είναι σαν γυναίκα χωρίς μπούστο και κρεβάτι χωρίς μαξιλάρι. Δεν έχει νόημα η ζωή αν δεν έχεις και κάποια πράγματα έτσι λίγο να στην αναταράσουν. Γιατί, ας πούμε, πες ότι σε ένα αεροπλάνο, την ώρα που κάνει ένα κάτι παθαίνεις. Γι' αυτό σου λέω, όταν όλα είναι flat και ήρεμα, δεν έχει νόημα η ζωή. Παιδιά, η ζωή, Γιάννη, θέλει λίγο τη γλύκα της, θέλει την περιπέτεια. Και τώρα σας το μιλάει ένας άνθρωπος που αν δεν ήμουν παρουσιαστής, λόγω περιπέτειας μπορεί να ήμουν καουμπόι, καταλαβαίνεις. Δεν θα ήμουν ο πρωταγωνιστής αυτό το... Πώς το... Modern Boy. Πώς λέγονταν αυτή η ταινία. Αυτή, με εκείνο τον τύπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ήμουν πρωταγωνιστής. Κοιτάξτε τώρα να σας πω, σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Γιάννη μου, να ξεκινήσουμε όμως ότι στην παρέα μας για άλλη μια φορά, έτσι για να τους συνδέσω με το επόμενο θέμα, δηλαδή το πρώτο για σήμερα, ότι είναι ο Σταμάτης Αλετράς ο Αρτοποιός, με μια καταπληκτική σήμερα, δεν θα το έλεγα, κρέμα, ένα κέικ με κρέμα, με βανίλια, ένα καταπληκτικό πράγμα, με ένα πολύ ωραίο χειροποίητο τσουρέκι, αλλά και με πάρα πολύ ωραίο όπως κάθε μέρα κούκις, γιατί είναι αχώριστα στην παρέα μας. Σταμάτης Αλετράς λοιπόν ο Αρτοποιός για άλλη μια φορά στην παρέα μας όπως κάθε μέρα, με τα καλύτερα και τα πιο φρέσκα και τα πιο αγνά υλικά. Με 4 καταστήματα σε όλη την Αττική και το ένα νέο μας κατάστημα που σε πάρα πολύ λίγες μέρες θα κάνει τα εγγένεια και μιλάω για το νέο κατάστημα στη Βάρη Σκορπίου. Σήμερα έχω τρεις κατακλυπτικές συνεργάτιδες, με τη μία όπου θα ξεκινήσω με τον ιδιαίτερο καλεσμένο, αλλά και φίλο της εκπομπής. Αμέσως μετά κοντά μας η Μπάρμπαρα Κίρκη από την στήλη «Όλα για τα ζώα». Και θα κλείσω με Άντα Λεούση και τις προβλέψεις της εβδομάδας. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου εδώ κοντά μας, αλλαγμένη όσο ποτέ άλλοτε. Αλέκο Μακούς, αλλάξαμε. Κατά κόκκινο μπλουζάκι, φοβερό πουκάμισο, πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα Αλέκο, μου. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ, Γιάννη μου, καλά. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα, λέει. Το ξέρεις αυτό, είναι άλλη παροιμία. Τι είναι και αυτό. Τι και αυτό, παιδί μου. Γιώργος Μελάς εδώ κοντά μας, φυσικοθεραπευτής, ερευνητής, όπου σήμερα, Γιώργο, για τη φετινή χρονιά πρώτη φορά σε έχουμε κοντά μας, πέρσι είχαμε, ναι, πάλι. Ναι. Έχουμε πολλά θέματα εν καιρό να σχολιάσουμε. Για σήμερα όμως θα ξεκινήσουμε με ένα μείζον θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τις μαμάδες, τους μπαμπάδες, γιαγιάδες, που πολλές φορές μπορεί να παίζουν και σπουδαίο ρόλο στο να την αυξάνουν αντί να την μειώνουν. Mm-hmm. Και θα μιλήσουμε για ένα πρόβλημα που στην Ελλάδα, εσύ που σαν ερευνητής βέβαια κάνεις έρευνες και μάλιστα φεύγουν και στο εξωτερικό σε μεγάλα πανεπιστήμια ως εκπαιδευτικές έρευνες. Και σε συνέδρια, θα σου πω ότι. Πού? Και σε συνέδρια. Σε συνέδρια. Ότι η Ελλάδα είναι, δεν ξέρω σε ποια θέση, αλλά είναι πολύ ψηλά στην παιδική παχυσαρκία. Έτσι δεν είναι? Είμαστε, κατέχουμε από τις πρώτες θέσεις, νομίζω. Αυτό σου πάει σιγά σιγά βελτιώνεται, Αλέξανδρε, γιατί το καλό με τους νέους γονείς, mm-hmm, έτσι, είναι ότι ενημερώνονται. Δηλαδή αρχίζει αυτός ο μύθος του τύπου να ρωτάμε την πεθαρά, τον πεθερό, τη μαμά ή τον μπαμπά, να εξαφανίζεται. Έτσι, ναι, λοιπόν, αρχίζουν να ρωτάνε τους σωστούς ανθρώπους, τους επιστήμονες υγείας. Mm-hmm. Συνήθως, Αλέξανδρο, όμως τα παιδιά γίνονται παχύσαρκα από τη γιαγιά και από τον παππού, γιατί τα μπουκώνουν συνέχεια. Νομίζω πέρσι που είχαμε κάνει μία έρευνα, mm-hmm, είδαμε ότι ήμασταν ήδη. Αχ, μισό λεπτό, σας διακόπτω τώρα, παιδιά, γιατί είδα ότι η Σουζάνα ξέχασε να ανοίξει το φως. Βρε, Σουζάνα μου, δεν ξέρεις ότι και εδώ έχει ένα κουμπάκι. Παιδιά, ο Ιταλός σχεδιαστής μας το έστειλε απ' έξω, μόνο 2.500 από τα Casa di Vos, για να ανοίγουμε το φως. Θα με δουν στην Ιταλία και θα με δει ο Μπερλουσκόνη και θα δει ότι δεν έχω ανάψει το φως και θα έχω πρόβλημα. Συνεχίζουμε.
Κωνσταντίνο μου. Πέρυσι είχαμε κάνει νομίζω μία έρευνα λοιπόν ότι ήμασταν τρίτη και πρώτη η Αμερική, άμα δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι καλά. Με διαφορά η Αμερική πρώτη. Αλλά αυτό μέσα στην έρευνα έλεγε ότι η Ελλάδα είναι τρίτη και φταίνε οι γονείς των γονιών μας. Εννοείς... η γιαγιά και ο παππούς. Η γιαγιά και ο παππούς που συνήθως δεν χαλάνε το χατήρι στα παιδιά. Αλέξανδε... Βέβαια στην Αμερική που είναι πρώτη, θέλω να σας πω ότι όλο αυτό βοηθάει το junk food, γιατί η Αμερική και junk food, hamburger, cheeseburger και sandwich νομίζω ότι θριαμβεύει. Είναι και το marketing πολύ. Είναι και το marketing και δεν είναι τυχαίο του ότι τα μεγαλύτερα, οι μεγαλύτερες αλυσίδες hamburger, cheeseburger και όλα αυτά ξεκινάνε όλα, τα πρωτηγανισμένα, τα περίεργα, τα έτοιμα τζίδικα, όλα από την Αμερική. Και μετά έρχονται και σε άλλες χώρες. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θέλω να πάμε λίγο να το πιάσουμε έτσι από την αρχή. Λέγοντας λοιπόν παχυσαρκία. Πολλοί ακούμε παιδική παχυσαρκία. Και σου λέει το παιδί μου, αντί να είναι 35 κιλά, δανείζομαι, είναι 40. Πόπο είναι παχύσαρκο. Τι εννοούμε παχυσαρκία και από ποια κατηγορία κιλών και άνω, πάνω από πόσα κιλά από το κανονικό, εννοούμε και πιστεύουμε και πρέπει να αρχίζουμε να χωνόμαστε ότι το παιδί μας έχει τάσεις παχυσαρκίας. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό είναι σχετικό. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Υπάρχουν βέβαια κάποια στάνταρ, έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ότι ισχύει για όλους. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι αρκετά ψηλό για την ηλικία του, είναι αναμενόμενο να είναι και παραπάνω τα κιλά του από το μέσο όρο. Από εκεί και έπειτα. Παχύσαρκο παιδί, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε οποιοδήποτε παιδί είναι πάνω από το φυσιολογικό κιλό του. Γιατί έχουμε και το, δίκτυο, το λεγόμενο δίκτυο BMI, όπως νομίζεις και εσύ. Με ρωτάνε και εδώ για κάτι ποσοστά, τώρα θα σας τα διαβάσω. Για πες μου. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο γονιός είναι να έρχεται σε συνεχή επαφή με τον θεράποντα γιατρό του παιδιού. Δηλαδή τον παιδίατρο ή με κάποιον παιδοδιατροφολόγο ή με κάποιον που είναι εξειδικευμένο στη διατροφή του παιδιού. Η δική μου η έρευνα είχε να κάνει που. Πλέον την είπα και σε παιδιατρικό συνέδριο που ειδικοτήτων με διεθνή συμμετοχή, έχει να κάνει για το πώς η διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση τραυματισμών ενός παιδιού ή εφήβου. Mm-hmm. Γιατί το διαχωρίζω, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ακόμα όταν λέμε ενός παιδιού ή εφήβου, μιλάμε μέχρι τα 17 και από τα 17 και πάνω. Να σου πω, ένα παιδί που είναι 8 ετών mm-hmm. έχει τελείως διαφορετική αποκατάσταση από ένα παιδί που είναι 16. Έναν έφηβο δηλαδή. Δηλαδή είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Θα φτάσω εκεί. Τι εννοώ. Ακόμα και οι ώρες του ύπνου διαφέρουν. Σαφώς το παιδί όταν είναι στην εφηβεία αναπτύσσονται πολλά πράγματα. Υπάρχει, οι ορμόνες του ειδικά αλλάζουν. Δεν είναι πιο σταθερή ανάπτυξη όπως το αν είναι παιδί. Όπως και αλλάζουν, Γιώργο, συμπληρώνω και νομίζω θα συμφωνήσεις και μεταξύ αγοριού και κοριτσιού. Γιατί οι ορμόνες της γυναίκας είναι πολύ διαφορετικές. Ναι, είναι τεράστια διαφορά. Mm-hmm. Αυτό που λέω και σε κάποιες ασθενείς μου γυναίκες που μου ρωτάνε. Γιατί εγώ το έπαθα ενώ άντρας με το έπαθα που είμαι διαλυκιά. Λέω, η γυναίκα είναι ένα βασίλειο ορμονών. Λίγο να διαταραχθεί η ψυχοσύνθεσή της, αλλάζουν τα πάντα. Ναι, βέβαια. Τα πάντα. Το βλέπουμε και η γυναίκα οριμάζει και πιο γρήγορα. Φαίνεται από την ώρα που για πρώτη φορά κιόλας θα έχετε αυτό που λέμε την περίοδό σας. Η έμεινος ρίση, οπότε ναι. Την έμεινος, αλλάζει πολύ η γυναίκα και πολύ πιο γρήγορα. Βιολογικά είναι πιο όριμη. Βιολογικά. Γιατί στο μυαλό αυτό δεν έχει να κάνει με άντρα και γυναίκα. Δεν έχει να κάνει μεγάλη κουβέντα. Πότε το παιδί μας καταλαβαίνουμε ότι έχει τάσεις παχυσαρκίας λοιπόν ουσιαστικά, από πόσα κιλά πάνω από το κανονικό, και για να στο ξεκινήσω και πιο βαθιά, πότε ένας άνθρωπος είναι φυσιολογικός, λένε, τι ύψος έχεις, ένα 80, πόσα κιλά είσαι, 80, φυσιολογικά, 70, φυσιολογικά, δηλαδή πρέπει να είναι περίπου αυτή. Λέγανε ότι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι πρέπει να είσαι 7 κιλά κάτω από το ύψος σου, λάθος είναι. Είναι όλα σχετικά. Το σωστότερο είναι να μιλάμε με τον παιδίατρο του παιδιού. Που έχει το ιστορικό του παιδιού. Δηλαδή, αν είναι δύο γονείς, ένα 60 η μητέρα, ένα 75 ο πατέρας, και το παιδί βγει ανάλογο ύψος, είναι λογικό να είναι τα κιλά του λιγότερα από ένα παιδί που θα βγει από γονείς που είναι ένα 90 ο πατέρας, ένα 75 η μητέρα. Mm-hmm. Σε αυτό ερχόμαστε σε επαφή πάντα με τον θεράποντα γιατρό του παιδιού, που έχει το ιστορικό του. Κατανοεί τι γίνεται με το παιδί και από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε. Τώρα κάποια πράγματα είναι φαρμοφανή. Όταν βλέπουμε ένα παχουλό παιδί αρκετά, δηλαδή όταν βλέπουμε ένα παιδί 15 ετών, το οποίο είναι παχουλό, έτσι. Όχι βαρύ, δηλαδή η ζυγαριά να δείχνει επιπλέον κιλά, παχύ παιδί. Ναι. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Από εκεί και έπειτα, αυτό που εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τη μητέρα ή τον πατέρα που έχει αυτό το πρόβλημα με το παιδί. Το βασικότερο είναι να διδάξουμε τους γονείς πώς να μην ακούν τρίτους, παρά μόνο τους ειδικούς επιστήμονες.
Εκτός τώρα, αν η γιαγιά και ο παππούς είναι γιατροί, έτσι, εκεί διαφέρει κατά πολύ το πράγμα. Εμένα, ας πούμε, και εγώ έχω ένα αγοράκι. Έτσι, εμένα ο πατέρας μου είναι ένας διακεκριμένος παιδίατρος και η μητέρα μου φαρμακοποιός. Σαφώς η γνώμη τους μετράει. Μετράει και η εμπειρία τους. Βέβαια δεν έχουν όλες οι οικογένειες έναν γιατρό ή έναν φαρμακοποιό. Όχι. Άρα μπορούν αν το θέλεις, να συμβουλευτούν τον ειδικό. Πάντα και αυτό πολλές είναι σωστό. Φορές αυτό πρέπει να γίνεται. Νομίζω ότι δεν πρέπει, και το έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, δεν πρέπει να φτάνουμε στο πρόβλημα για να πάμε σε έναν ειδικό. Ναι. Να κάνουμε έναν ενημερωτικό και έναν, αν το θέλεις, έλεγχο απλό για το παιδί μας. Στα ηλικία των 5, 6, 8, ξέρεις, που αρχίζουν και μεταβάλλουν εύκολα, για αυτά που τρώει, για το αν τρώει σωστά, για το αν του λείπει κάποιες, αν του λείπουν κάποιες βιταμίνες, για το τι ο οργανισμός του αποδίδει σωστά ή δεν αποδίδει. Αυτό νομίζω ότι για κάθε νέα μητέρα ή μπαμπά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλει στο πρόγραμμα. Ναι. Η παχυσαρκία είναι κληρονομική κατά ένα μεγάλο ποσοστό, πιστεύεις, για σένα, ή κάθε παιδί είναι μια εξατομικευμένη περίπτωση που μπορεί να είναι 100 κιλά όλοι οι γονείς και το παιδάκι να βγει κόκαλο μοντέλο? Άριστη ερώτηση. Πραγματικά αυτή η ερώτηση είναι πραγματικά σωστή. Να τη γράψεις 500 ευρώ πάνω αυτό το μήνα. Ναι, αυτό σας παρακαλώ στη λογίστρια τη φωτούρα. Όχι, είναι πιο, αλήθεια σου, είναι πιο σωστή ερώτηση που έχω ακούσει. Κοίταξε τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση. Γιατί είναι και η πιο σωστή εκπομπή που έχεις βγει. Με το πιο σωστό παρουσιαστή. Αυτό. Και με το πιο σωστό τραπέζι και με το πιο σωστό design. Λοιπόν, άκουσε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ναι, κληρονομείται η παχυσαρκία. Γιατί όλοι μας κληρονομούμε από τους γονείς μας κάποια γονίδια. Αν οι γονείς έχουν την τάση να είναι παχύσαρκοι, θα είναι και το παιδί παχύσαρκο. Αν υπάρχει ιστορικό με τη θυρεοειδή που είναι γνωστό σε όλους πια, μπορεί και το παιδί να αποκτήσει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι να μην έχουμε μια κληρονομήσιμη παχυσαρκία, δηλαδή να μην είναι γονιδιακό, αλλά να είναι ο τρόπος ζωής. Δηλαδή, πώς θα καταλάβουμε αν είναι γονιδιακό? Βλέπεις όλο το σόι, καταρχήν. Αν μια οικογένεια είναι απλά παχύσαρκη, βλέπουμε τον τρόπο ζωής. Δηλαδή, αν οι γονείς τρώνε junk food όλη την ώρα, να παραγγείλουμε απ' έξω, να φάμε πατατάκια, γαϊρδάκια, το παιδί αντιγράφει. Οπότε τρώει και αυτό. Άρα είναι φυσιολογικό το παιδί για ένα snack που εγώ στο δικό μου παιδί θα του δώσω ένα μήλο να φάει. Έτσι, ή ένα ομό καρότο. Ένα snack σε αυτά τα παιδιά να είναι ένα πακέτο γαϊδάκια. Όμως, σε ένα παιδί τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί ωραία είναι να λέμε κάποια πράγματα, αλλά ξέρεις, δεν πάει να πει ότι και εμείς τα τηρούσαμε ή μπορούμε. Σε ένα παιδί, ας πούμε, την ώρα που πεινάει και είναι στο σχολείο, βλέπει άλλα παιδάκια, δεν θα του πει αγάπη σε μην πάρει το κρουασάν, πάρε το μοκαρότο, γιατί θα γελάει. Το σου απαντήσα και σε αυτό. Πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο που και για τα παιδιά, ναι, να μην του λείπει αυτό το παιδικό, η παιδική ανάγκη. Αλέξανδρε, στα παιδιά πρέπει να, αυτό που θα το δώσει, είτε είναι λαχανικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι πατατάκι, το οτιδήποτε, πρέπει να του το παρουσιάσεις ώστε να του αρέσει. Μπορεί να είναι μήλο και πάλι να το μπορούμε να το κάνουμε με πολλούς τρόπους αυτό. Ναι. Για παράδειγμα, σωστά καταλάβεις. Πρώτον, αυτό που είπες, μπορεί να αλλάξει τα σχολεία. Σωστά. Δεν είναι σωστό ένα κυλικείο να έχει μόνο τυρόπιτες, ζαμπονοτυρόπιτες κλπ. Mm-hmm. Πρέπει να έχει και καρότα και μήλα. Στο εξωτερικό αυτό γίνεται. Αλήθεια. Ειδικά στη Σουηδία. Χυμούς από καρότα και τα λοιπά, ναι. Αποξηραμένα. Ναι. Και τα αποξηραμένα. Μπορεί να κάνουν σάντουιτς, είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ, παιδιά, και αποξηραμένα φρούτα και αποξηραμένα λαχανικά, κολοκυθάκια και τα λοιπά, αποξηραμένα, ξέρεις, ναι, τι ωραία γεύση που είναι. Αυτό που είπε η Κωνσταντίνα, όχι μόνο εσύ το είπες, ότι τι θα του δίνουμε καρότα και αυτά. Κοίταξε, υπάρχουν το φαγητό, η γεύση του εξαρτάται πιο πολύ και από την πρώτη ύλη, αλλά και το πώς το μαγειρεύουμε. Δεν έχει να δώσουμε στο παιδί μια βραστή πατάτα. Ναι. Μπορούμε να την ψήσουμε, να ρίξουμε λίγο σουμάκ επάνω. Είναι ένα φοβερό αντιοξειδωτικό μπαχαρικό, το οποίο δίνει μια εξαιρετική γεύση. Εξαιρετική όμως γεύση. Και είναι πάρα πολύ γινό. Οπότε το παιδί τρώει με ευχαρίστηση την πατάτα αυτή. Mm. Θέλει τσιπς. Μπορεί η μαμά να τα κόψει ροδέλες, να πάρει ένα ρομποτάκι, που δεν είναι ακριβά τα ρομποτάκια αυτά, να τα ψήσει, να βάλει λίγο ρίγανη και να είναι όντως τσιπς από το σπίτι. Ναι. Θα μου πεις ποια διαφορά, ρε Γιώργο, πατάτα, το ένα πατάτα και το άλλο. Ναι, το ένα είναι εξεργασμένο, είναι μέσα στο λάδι, δεν ξέρουμε καν έχει πόσα συντηρητικά έχει, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και εκτός του άλλου, το άλλο είναι φρέσκο. Σίγουρα, και άμα το δουλέψεις αυτό μαζί με το παιδί, θα γίνει πιο μεγάλη λαχτάρα του στο να το φάει και να επενδύσει επάνω σε αυτό, δηλαδή. Σωστά. Ένας άνθρωπος, ένας γονιός, διαπιστώνει και ότι το παιδί του είναι παχύσαρκο. Και σου λέει, OK, εγώ θα του κάνω λοιπόν τώρα μία δίαιτα, θα προσέξω λίγο τη διατροφή του, θα τον βάλω σε ένα τέτοιο τρυπάκι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει το μεταβολισμό. Το παιδί μας θα το προσέξουμε τώρα για 5, 3, 7 χρόνια.
Μετά, όταν δεν θα του δώσουμε τίποτα, δεν θα ασχολούμαστε μαζί του, το παιδί θα ξαναγυρίσει. Γιατί, ξέρεις, έχω δει παιδιά που τα προσέχεις μέχρι τα 15-17 και μετά όταν ενηλικιωθούν και βγαίνουν, ξαφνικά από εκεί που τα βλέπεις λουλούδια, τα βλέπεις δέντρα. Αλλά έχω δει και το αντίθετο. Να βλέπεις ένα παιδάκι το οποίο είναι τροφαντούλικο κτλ. Και μετά να το δώσεις στα καλυστία. Κατάλαβες πώς θέλω να σου το πω. Ναι. Άρα αυτό αλλάζει, η παχυσαρκία εξουδετερώνεται, φεύγει ή απλά καμουφλάρεται και θέλει συνεχώς τον εαυτό σου σε ένα πρόβλημα. Κοίταξε, όλες οι ζωές μας είναι επιλογές. Αυτό είναι το μόνο έτσι. Σίγουρο και εγώ είμαι αυτός που θα σας το φωνάξω. Δεν είμαστε τίποτα άλλο από την επιλογή μας. Δεν υπάρχει καμία τύχη από την επιλογή μας. Τι είπες πάλι. Φιλόσοφος είσαι κατά βάθος. Αν είμαι, λέει, αλλά είμαι φιλόσοφος βαλμένος μέσα από τη ζωή. Κατάλαβες. Για με τόσες γυναίκες. Άλλωστε το ζήν καμιά φορά φιλοσοφεί. Δεν το κατάλαβες αυτό στο διάλειμμα. Όχι, το κατάλαβες. Α, ωραία, το κατάλαβες. Όλοι τώρα τις τηλές. Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Καλά. Γιάννη. Γιάννη. Ωραίο όνομα, πρέπει Γιάννη. Να πατήσεις πόδι. Ωραίο όνομα είναι το Γιάννη. Σπάνιο, ναι. Για να τον έχουμε και τόσα χρόνια. Για να τον έχουμε και τόσα χρόνια καλά. Καλή μόνο. Για πες. Λοιπόν, κοίταξε. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Τι γίνεται όμως, για να ακολουθήσει το παιδί μια υγιεινή διατροφή και μετά όταν φύγει από το σπίτι, θα πρέπει να εξαρτηθεί πώς του την πλασάρουν και οι γονείς του. Σαφώς. Δηλαδή, όχι φάει γιατί πρέπει, ας το κάνει και λίγο εύγευστο η μαμά ή ο μπαμπάς ο οποίος μαγειρεύει. Και να περνάει πάντα με ωραίο τρόπο στο παιδί αυτό. Αυτό που κάνουν οι γονείς, που για παράδειγμα σήμερα έχουμε φακές και δεν αρέσει το παιδί. Είναι σωστό να του μαγειρεύει κάτι άλλο, το οποίο αυτό μπορεί να είναι πατάτες τηγανιτές επειδή πεινάει και δεν πρέπει να μείνει νηστικό. Όχι. Μπορεί η μάνα ίδια να βρει έναν νέο τρόπο πώς να κάνει τη φακή πιο νόστιμη. Όπως βρίσκει κάθε μητέρα, γιατί άνθρωποι είμαστε, όλοι έχουμε περάσει την παιδική ηλικία, κανείς δεν είναι τέλειος. Έτσι. Ο πιο περίεργος στα φαγητά από εμένα δεν υπάρχει, πίστεψε με. Λοιπόν. Μπορεί εγώ να βρει... τα θέλω πάντα με σάλτσες, ό,τι και αν παίρνω. Η Κωνσταντίνα, ακόμη και η σάλτσα, έχει ένα πρόβλημα με τη σάλτσα. Παντού. Μπορεί να μην φάει τίποτα. Βάλτης μια κουταλιά σάλτσα και θα φάει σάλτσα. Όχι χωρίς ψωμί, έτσι θέλω ναι. να τη πάω. Η Κωνσταντίνα, ναι. πάμε ρε παιδί μου και παραγγέλνουμε πράγματα. Ναι. Μπορεί φαγητό να μην φάει. Αλλά όταν πούνε για ορεκτικά έχουμε, λέω μέσα μου, τι το πες τώρα αυτό. Τα παραγγείλει. Σαγανάκια, μακάκια. Ό,τι έχει σαλτσοειδή και τηγανιτά και τέτοια, η Κωνσταντίνα τα θέλει. Και όταν φτάσουμε στο κύριο Γεμό, και εγώ εντάξει, έχω μια χαρά, θα φάω από αυτά. Τη λέω κοριτσάκι, καλύτερα να το έχει 7 μπριζόλε παρά όλα αυτά που παίρνει. Αυτά θέλει. Μ' αρέσουν. Γενικότερα τη Κωνσταντίνα τη αρέσει η σάλτσα. Και σένα το παραμύθι για να κοιμηθεί έτσι. Εννοείται! Εννοείται! Άλλωστε. Θα το πει καμία πριγκίπισσα και κανένα πρίγκιπα δεν βρέθηκε έξω από τα παραμύθια. Αχ, να τρελαθώ που να τρελαθώ τι έκανα. Έβασα το σπίτι και έχω καινούργιες ιδέες. Λευκές. Λευκές νύχτες θα το ονομάσω. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχετε λοιπόν ένας γονιός στο ιατρείο σου. Ναι. Και διαπιστώνουμε και του βγάζεις κάποιο πρόβλημα ή του μιλάς γι' αυτό ή του κάνεις την έρευνά σου και διαπιστώνεις ότι το παιδί πρέπει να αλλάξει λίγο τρόπο ζωής. Τι του κόβεις από την πρώτη μέρα ή σταδιακά, του λες από αύριο τέρμα πατατάκια, τέρμα φαγητά, τέρμα σάλτσα, τέρμα χάμπουργκερ, ή του βρίσκεις εναλλακτικές αλλά από την πρώτη μέρα. Πρέπει να γίνει γιατί σταδιακά. Το παιδί, ξέρεις, φοβάμαι ότι αν αμέσως το κόψεις όλα, όταν θα μπορεί να το κάνεις στην αρχή, μετά θα πέσει στα χειρότερα. Να σου πω πώς το κάνω εγώ. Μα εσύ που είσαι διακεκριμένος. Άμα ήταν, θα έκανα με έναν άλλο εδώ πέρα να μας μιλήσει. Προσεγγίζω το παιδί, το εξηγώ ποιο θα είναι το μέλλον του με αυτόν τον τρόπο ζωής που έχει, το εξηγώ πώς μπορούμε να το αλλάξουμε. Και τα θετικά ωφέλη αυτό. Όχι μόνο στην υγεία του, αλλά ακόμη και στην εμφάνισή του. Και εγώ τώρα προσπαθώ να δυνατούς για παράδειγμα, γιατί αλλιώς ήμουν και αλλιώς είμαι, γιατί μου είχαν διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Καθένας δηλαδή έχει τα προβλήματά του. Δηλαδή, εντάξει, εσύ δεν έχεις παχυσαρκία, απλά έχεις τάση να τρως όταν δεν είσαι στα καλά σου. Άρα θέλεις να τρως ό,τι έβρισκα. Ό,τι έβρισκα. Έτρωγα. Τι γίνεται τώρα με το παιδί. Το παιδί, όταν λες παιδί, τι ηλικία όμως. Να βάλω μια παρένθεση να σας πω. Μέχρι τα 8-9 ετών, δεν μιλάμε 15-16 που έχουν μια άλλη νοτροπία. Όταν το παιδί δεν είναι συμβουλευτεί τον ειδικό, τότε στο σχολείο αρχίζουν και τα άλλα προβλήματα όπως το bullying. Γιατί, άμα είναι παχύσαρκο, δεν μπορεί να τρέξει, δεν μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες που κάνουν τα παιδιά. Όταν όμως το κάνει και είναι παχύσαρκο, τότε μπορεί να έρθει μια κάκωση, σωστά? Πολύ σωστά. Πρέπει εκεί πάνω
τότε η μητέρα ή ο πατέρας αντίστοιχα που έχει την προσοχή του παιδιού να πατήσει και να μας πει ο Γιώργος ποια πρέπει να είναι η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσει το παιδί αυτό για την αποκατάστασή. Αυτό είναι βεβαίως θα μας πει κάποια βασικά έτσι να κλείσουμε ακριβώς το θέμα, γιατί αυτό είναι εξατομικευμένο. Δεν πάει να πει ναι αυτό που θα προτείνει στο δικό μου παιδί ή σε μένα τον ίδιο. Σίγουρα. Όποιοι το κάνουν θα έχουν το αποτέλεσμα. Γιατί για να βγάλεις αυτό πρέπει να δεις ιστορικό. Ίσως σε ποιες τροφές πιθανόν το παιδί. Ξέρεις, είχα μία φίλη η οποία, ας πούμε, για παράδειγμα μπορεί να τρώγε 500 πράγματα και το ένα την έπαιζε και τη φούσκωνε. Ναι. Που δεν ήταν κάτι να πεις κάτι τρομερό. Άρα βλέπεις λίγο ποια στροφές του λειτουργούν καλά, ποιες τον όχι θα και ούτω καθεξής. Θα σου απαντήσω. Πρώτα θα σου απαντήσω την πρώτη σου ερώτηση. Που μου είπες ότι είναι παιδί 8 με 9 ετών. Εκεί είμαστε πάντα σε συνεργασία με τον παιδίατρο. Mm-hmm. Έτσι. Η δική μου έρευνα και διατροφή που έχω βγάλει, η οποία παρουσιάστηκε στο ένα το Διεθνή Παιδιατρικό Συνέδριο που ειδικοτήτων στην Αθήνα, έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την αποκατάσταση τραυματισμών. Αυτό που είπε η Κωνσταντίνα. Okay. Τι γίνεται στην περίπτωση όμως της παχυσαρκίας. Εξηγούμε στο παιδί τι συμβαίνει. Είμαστε σε άριστη συνεργασία με τον παιδίατρο, εφόσον υπάρχει κάποιο παθολογικό ιστορικό και αυτά. Mm-hmm. Και αυτό που είναι βασικό, επειδή είναι ένα παιδί, δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα τις ουσίες που θα πάρει, πώς θα επηρεάσει το κεντρικό νευρικό σύστημα ή το νοσοποιητικό του ή το γαστρεντερικό του. Πρέπει να είναι και νόστιμο. Οπότε λέω και στη μητέρα πώς να τα μαγειρεύει σωστά, πότε να του τα δίνει και τι. Γιατί κάθε φαγητό επηρεάζει το σώμα. Παράδειγμα, έχω αναλάβει κάποιους αθλητές, οι οποίοι ενώ τους έχω πολύ χαμηλή σε θερμίδες σε διατροφή, τους έχω μηδενίσει τον υδατάνθρακα, το λογικό είναι να είναι κουρασμένοι. Ναι. Κι όμως τα φαγητά που τους δίνω να τρώνε, ακόμη και στο νερό μέσα, μπορώ να το πω πολύ το πίσω μου τζίντζερ και βάλουμε κόκκινο πιπέρι. Διαταράζουν τόσο πολύ το κεντρικό νευρικό σύστημα με την καλή έννοια, που έχουν συνέχεια ενέργεια. Δεν κουράζονται καθόλου. Συνέχεια. Σωστά. Και στεγνώνουν. Και αυτά είναι χωρίς χρήση συμπληρωμάτων, χωρίς χρήση φαρμάκων. Με απόλυτα φυσικό τρόπο. Και είναι πιο ίσχυρος ο φυσικός τρόπος. Γιατί όταν παίρνουμε ένα βότανο ή μια ρίζα από τη φύση, και παίρνουμε εξ ολοκλήρου την ενέργεια εξ ολοκλήρου τα θρεπτικά συστατικά της. Όχι επεξεργασμένα, ούτε περιορισμένα όπως είναι σε κάποια φάρμακα. Και είναι πιο ισχυρά αυτά. Ένα παιδί από πόσο χρόνο. Παιδί. Ναι, από πόσο χρόνο μπορεί να πάρει συμπληρώματα διατροφής. Κοίταξε. Αυτό το είπα και στο συνέδριο. Εφόσον τρώει καλά, δεν χρειάζεται συμπλήρωμα. Σαφώς. Ναι. Άλλωστε το συμπλήρωμα δεν το συμπλήρωμα, το λέει και η λέξη. Είναι συμπλήρωμα. Είναι συμπλήρωμα. Το λέει. Είναι συμπλήρωμα. Εάν κρίνει ο παιδίατρος του παιδιού ότι έχει κάποια έλλειψη, τότε θα πάρει συμπλήρωμα. Εάν το παιδί δεν σητίζεται σωστά, τότε θα πάρει κάποιο συμπλήρωμα. Και όχι συμπλήρωμα καταστημάτων. Συμπληρώματα που είναι στα φαρμακεία, που είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Από τον ΕΟΦ. Έτσι κι αλλιώς πια χωρίς την έγκριση δεν μπορεί να βγει. Να κάνουμε σωστές κινήσεις δηλαδή. Εάν έπρεπε κλείνοντας να μου πεις και έτσι να κλείσουμε, γιατί έχουμε και άλλοι. Έχουμε και άλλοι. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις, αλλά θα είσαι συχνά πυκνά κοντά μας. Εάν κλείνοντας έπρεπε να μου πεις με μία κουβέντα ποια ηλικία, περιθώριο ηλικίας, ναι, είναι το πιο ευαίσθητο και επικίνδυνο το παιδί μας να διατηρήσει αν έχει τάσεις παχυσαρκίας και θέλει προσοχή. Έτσι θα κλείσουμε να μείνει στον κόσμο. Η εφηβεία. Η εφηβεία. Που εννοούμε. Η εφηβεία που εννοούμε για τα κορίτσια από τα 12 έως τα 18 περίπου, mm-hmm, και από τα αγόρια από τα 13 περίπου. Μάλιστα. Γιώργο Μελά, σε ευχαριστώ. Μία παρένθεση. Mm-hmm. Τα αγόρια δεν είναι μέχρι τα 22, γιατί αργούν να οριμάσουν. Είναι κάποια το μεταφηβικό της ηλικίας, ναι, που έχει να κάνει κυρίως και με την ανάπτυξη του σώματος. Κάθε οστό έχει διαφορετική αναπτυξιακή σίγουρα ηλικία. Σίγουρα και θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Χωρία της άλλης είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Μελά. Καλή συνέχεια και Μελία Τσόμος και πάλι κοντά μας με άλλες ερωτήσεις από τις στήλες μας. Κωνσταντίνα Παπαγιάννη παραμένει στην παρέα μας. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και υποδέχομαι την Μπάρμπαρα Κύρκη για να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο και δει τους καλοκαιρινούς μήνες που ακούστηκαν και γράφηκαν πολλά. Και έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα και πολύ σημαντικά. Μείνετε κοντά μας. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο. Ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι.
Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Μη μου πεις updated και πάλι κοντά σας, δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε πολύ δυναμικά και πολύ ανανεωμένα στην παρέα μας με Μπάρμπαρα Κίλκη παρακαλώ, έτσι γιατί σας το είχα προλογίσει ότι έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ναι. Που το καλοκαίρι βεβαίως πάρα πολλοί κόσμος και τα πήγε στο κρανίο και γραφόντουσαν διάφορα στο Facebook, ίντερνετ, ναι. Στο ίντερνετ, στο Instagram, πάρα πολλά βιντεάκια. Ο λόγος λοιπόν για το πολύ γνωστό σε όλους, αλλά άγνωστο και σε κάποιους σαν λέξη, γι' αυτό είμαστε εδώ για να το εξηγήσουμε, ναι. Το παστούρωμα των ζώων. Και για ποια ζώα μιλάμε, τι, πώς, πού, θα τα αναλύσουμε όλα. Έχουμε και ένα πολύ ιδιαίτερο βιντεάκι να το βλέπουμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Λέγοντας λοιπόν παστούρωμα των ζώων, καταρχήν τι εννοούμε. Είναι το δέσιμο ποδιών ή μεταξύ των μπροστινού ποδιού με το πίσω πόδι ή το κεφάλι με το πόδι. Καταρχάς είναι βασανιστήριο. Είναι μια μορφή, αυτό ακριβώς που βλέπουμε, είναι μια μορφή βασανιστήριο, μια ξεκάθαρη μορφή κακοποίησης. Για ποιο λόγο κάποιος θα το κάνει αυτό σε ένα ζώο, λοιπόν. Λοιπόν, θα σας διαβάσω κάτι το οποίο το... Και από ό,τι βλέπω, ας πούμε, κυρίως γίνεται σε μεγαλόσωμα ζώα, από ό,τι βλέπω εδώ. Βέβαια. Δηλαδή, για να είναι οι κινήσεις τους περιορισμένες. Δηλαδή, να μην πάνε κάποιοι... Συνήθως γίνεται σε νησιά, συνήθως, έτσι, ή σε χωριά. Το είδαμε και στη Σαντορίνη, άμα δεν κάνω λάθος, φέτος. Όχι, αυτό ήταν με το βάρος του. Πιο πολύ. Είναι για το βάρος, είναι για τα λογάκια στη Σαντορίνη. Θα το κάνουμε και αυτό θέμα, γιατί είχα πάρα πολλά και πολλοί κόσμος μου λένε, αν γίνεται να φέρω τα προβλήματα στον αέρα. Να σας διαβάσω μόνο κάτι. Λοιπόν, το παστούρωμα των ζώων λοιπόν, είναι το δέσιμο των ποδιών και του κεφαλιού ή πόδι με πόδι, μπροστινό-πισινό, ώστε οι κινήσεις τους να είναι περιορισμένες για να μην μπορούν είτε να διαφύγουν είτε να φάνε καρπούς δέντρων. Είναι από τα πιο συνθέστερα βασανιστήρια στα οποία υποβάλλονται τα παραγωγικά και τα ζώα εργασίας. Αυτό, είδες αυτό. Ναι, παιδιά, όμως, να πω κάτι. Το ότι επειδή έχεις ένα ζωάκι, κάνε μια περίφραξη λοιπόν αφού δεν θέλεις να πάει στου διπλανού, ναι. Το γείτονα. Ναι. Ή όταν το βγάζεις λοιπόν για να βοσκήσουν τα ζωάκια και τέτοια, να είσαι μαζί. Πόσοι βοσκοί λοιπόν είναι μαζί. Πάρα πολύ. Και τα παίρνουν λοιπόν... και φεύγουν μακριά, πάνε στα, ανεβαίνουν τα βουνά. Okay. Είναι δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να το δέσεις. Όχι βεβαίως. Αυτό όμως από τον νόμο, ρωτάω εγώ, που είναι, ναι. Τόσο επιβαρυντικό για το ζώο και για την υγεία. Είναι κακοποίηση, είναι μορφή κακοποίησης. Ναι. Από τον νόμο καταγγέλλεται. Φυσικά. Άρα δηλαδή, εγώ αν το δω, πες ότι πηγαίνω κάπου και δω ένα ζώο που το έχουν σε μία αλάνα παστουρωμένο, δεμένο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Μπορώ να πάρω επί τόπου την αστυνομία κτλ. Εννοείται καλά. Είναι μορφή κακοποίηση. Έχει ποινή φυλάξη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Οι φιλοσοϊκοί φορείς λοιπόν, μετά από χρόνια προσπαθειών, κατάφεραν πλέον να αντιμετωπίσουν από τις αρχές αυτή τη μορφή δεσίματος ως κακοποίηση. Δεν ήταν ως κακοποίηση τα παλιά τώρα χρόνια καθόλου. Τι ήταν, λέει, φυσιολογική. Φυσιολογικό το θεωρούσανε. Και έτσι λοιπόν το νησί της Λέσβου. Έχουμε το πρώτο διοικητικό πρόστιμο για παστούρα, σε άλογο, που εντοπίστηκε σε ένα πλημμυρισμένο χωράφι τον Δεκέμβριο του 2016, παιδιά. Δηλαδή, η πρώτη καταγγελία, η πρώτη νομιμοποιημένη, θα έλεγα, καταγγελία, ήταν το 2016, φανταστείτε. Ναι, και σε ένα χωράφι πλημμυρισμένο, που αυτό σημαίνει... Το ζωάκι δεν μπορούσε να φύγει, έτσι, οπότε λοιπόν... Να φύγει, καλέ, πες, γιατί όταν... Σκέψου λιγάκι, δηλαδή θα ήταν πολύ ωραίο να είχαμε ένα ζώο που λέει ο λόγος, αλλά βέβαια το βλέπουμε. Πες το ότι ήταν πλημμυρισμένο να μπορέσει να ανέβει πάνω στα βράχια να σωθεί. Άρα τι γίνεται, πεθαίνει. Είναι σαν έναν άνθρωπο, παιδιά, που του δένει στα χέρια και τα πόδια. Μπράβο. Και παίρνει κάπου φωτιά, γίνεται κάπου κάτι και πρέπει να τρέξει. Μπράβο, δεν μπορεί. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, με δεμένα λοιπόν τα δύο του πόδια και εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες στην περιοχή της Καλονής. Mm-hmm. Γιατί λες, δηλαδή, ήταν... στη Μυτιλίνη. Ακριβώς. Ήταν το πρώτο, το 16, δηλαδή πριν 2 χρόνια. Είναι τρελό. Άρα πόσα χρόνια όμως γίνεται αυτό που κανείς δεν είχε... Αυτό γίνεται χρόνια. Χρόνια και το θεωρούμε φυσιολογικό, ας πούμε. Που κανείς δεν είχε δώσει σημασία σε και κάτι εγώ τέτοιο. Και εγώ που ήμουν παιδί και είχε ο παππούς μου μαντρί, μερικά ναι τα έδαινε, γιατί όχι για να... Χέρια, πόδια. Όχι, τους έδαινε μόνο τα το πόδια. Λαιμό, τα... Όχι, τα πόδια τα μπροστά, γιατί ήταν πάρα πολύ δραστήρια και
τίναζε το υπόλοιπο κοπάδι και έφευγαν πάρα πολύ μακριά. Μπορούσε να τα χωρίσει. Και αυτό ήταν λάθος. Είναι λάθος κακοποίηση. Αλλά δεν το είχαν ως κακοποίηση τα παλιά τα χρόνια. Τα παλιά τα χρόνια το θεωρούσαν πάρα πολύ φυσιολογικό. Ως προστασία ουσιαστικά. Ως προστασία στο να μην τους πάθει τίποτα, στο να μην φύγει όλο το κοπάδι. Ρε παιδί μου. Για να μην αγριέψει και καλά όλο το κοπάδι. Ας πούμε δεν είναι το τέτοιο. Λάθος, μεγάλο λάθος. Γιατί και εγώ πήγαινα στη γιαγιά μου στα Καλάβρητα. Ποτέ κανένας δεν είχε δέσει και υπήρχε ένα κρυάρι, ας πούμε, που την. Η γιαγιά μου τη χτύπησε. Κανένας, μα κανένας, δηλαδή τουλάχιστον στα Καλάβρητα, δεν είχε δέσει τα ζωάκια κανένας. Δηλαδή είχαν αλλού τα πρόβατα, αλλού τα γίδια, αλλού τα μικρούλια, ναι, τα κατσικάκια. Ναι, αλλά αυτή ήταν η γιαγιά Κίρκη που αγαπάει τα ζώα. Ναι. Έχει διαφορά. Όχι, η γιαγιά Μανέτα. Ανέτα. Αχ, τι ωραίο όνομα. Ναι, να σου μαμάς. Πω. Αλλά να σου πω όμως κάτι. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή βλέπω εδώ και το αλογάκι, κοίταξε τώρα. Μα το ζώο δεν παιδιά, μπορεί να νιώθει και στη Μύκονο, ελεύθερο. Θα σας πω, και στη Μύκονο είχαμε καταγγελίες. Σε όλα τα νησιά. Νησιά και χωριά. Αντιθέτως, δεν καταλαβαίνω στη Μύκονο γιατί δεν έπει τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι σε από άλλα άλλους ζώα που κυκλοφορούν μέσα στα ματογιάνια. Έλατε, ξαναπες το αυτό. Πόσοι θα έπρεπε εκεί να είναι δεμένοι χεροπόδαρα και μου δένετε τα ζωάκια τα οποία είναι τα πιο άκακα. Και τα μόνα τα οποία δεν κοιτάξτε, ενοχλούν κοίτα κανέναν. Κοίτα να δεις δηλαδή εικόνες, δηλαδή πώς να μετακινηθεί το ζωάκι. Δηλαδή χίλιες φορές ένα άλογο να το βάλεις στο σπιτάκι του, στο στάβλο του. Στο στάβλο του και να το έχεις εκεί κλεισμένο, ναι. Αλλά να νιώθει ελεύθερο, να νιώθει, παρά να το βάλεις σε ένα τεράστιο, ας πούμε, χωραφί, σε μια τεράστια λάνα, και το ζώο να μην μπορεί να προβατήσει και να πηγαίνει. Θα πω κάτι, είναι μπορεί τραγικό. Να θεωρηθεί λίγο κακό, αλλά η τσιγκουνιά των ανθρώπων έχει καταστρέψει προσωπικότητες, έχει καταστρέψει ζωές. Δηλαδή, επειδή τσιγκουνεύονται ή, okay, θέλεις να έχεις ένα ζώο, λοιπόν, από τη στιγμή που θέλεις να έχεις γίδια, πρόβατα, άλογα, γελάδες, βόδια, οτιδήποτε, πρέπει να ξέρεις ότι θα διαθέσεις και κάποια χρήματα. Δεν είναι μόνο να σου αναπαράγουν το γάλα, το κρέας, κάτι που εγώ διαφωνώ φυσικά, πρέπει να το δένεις, έτσι. Κάνε λοιπόν την περίφραξή σου, να είναι σε μια φυσιολογική κατάσταση. Τι θα σου στοιχήσει, το θέλεις το ζώο. Μα θέλεις λεμέν το γαλατάκι και τέτοια, αλλά το δένεις κιόλας. Δηλαδή το θέλεις να είσαι και εγκληματίας. Όχι, αυτό δεν το δέχομαι και πραγματικά, μακάρι και μπράβο στο ελληνικό κράτος, το που... Το έβγαλε σαν είδος κακοποίησης και βαριάς κιόλας, έτσι, γιατί είπαμε τι έγινε στη Λέσβο, έτσι, δηλαδή ήταν πλημμυρισμένο το χωράφι, δηλαδή πάλι καλά. Ξέρουμε το πρόστιμο πόσο είναι. Νομίζω πως χρηματικά. Όχι, δεν μας αυτό το λέει. Αυτό έγινε και στο κατά το 2016, όχι, δεν μας το λέει το πρόστιμο πόσο είναι. Αυτό βέβαια που εγώ θέλω να πω πραγματικά είναι ότι όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε και δούμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, υπάρχει θέμα παστουρώματος. Και όταν λέμε παστούρωμα, εννοούμε το να δούμε ένα ζωάκι δεμένο, ή τα χέρια ή τα πόδια, ή τα χέρια με τα πόδια, δεν ξέρω εγώ τι. Πρέπει να το καταγγείλουμε. Έτσι βοηθάμε ένα ζώο πραγματικά, διότι άσχετα από το πρόστιμο, μαθαίνουν και παραδειγματίζονται και οι γύρω. Φυσικά. Να μην το κάνουν κι άλλοι. Είμαστε η φωνή τους. Δηλαδή, θέλω να πω κάτι. Π.χ. πώς όταν κάποιος στο εξωτερικό π.χ. δεν πετάνε σκουπίδια έξω. Το βλέπει ο ένας, το κάνει. Εμείς τι κάνουμε, πετάμε. Το βλέπουμε από τον μπροστινό, λέμε, α, το πέταξε ο μπροστινός, οκ. Okay. Δηλαδή, όταν λοιπόν κι εμείς, έτσι είναι γενικότερα, πρέπει να περάσουμε την φιλοσοφία και τη λογική, ότι όπως βλέπουμε ένα παιδάκι να το χτυπάνε, δεν συμμετέχουμε. Να μην και φοβούνται αυτό ψυχούλες, να μην φοβούνται. Είναι ψυχούλες. Δηλαδή αυτό θέλω να. Μπορεί να γίνει και ανώνυμη καταγγελία. Φυσικά, εννοείται. Είναι ποινικά. Αλέξανδρε, όπως το ζώο είναι και το παιδί. Έτσι πως δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί, να έτσι πει αυτό που συμβαίνει και γύρω βλέπουν, ακούνε και δεν μιλάνε. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι και για το ζώο. Άρα, όπου βλέπουμε, ό,τι βλέπουμε. Όταν βλέπουμε μια κακοποίηση μια γενικότερα. Μια καταγγελία. Πρέπει ακριβώς να το καταγγείλουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και να μην φοβόμαστε. Ξέρεις, οι άνθρωποι και κυρίως εδώ στην Ελλάδα, ενώ φοβόμαστε, θέλουμε να κάνουμε κάτι, φοβόμαστε. Δηλαδή, λες, και ακόμα και με ανθρώπους. Κλείνουν γενικότερα δηλαδή, τα στόματα γιατί φοβάσαι. Ναι, ακούστε τον διπλανό σου, ας πούμε, να την χτυπάει τη γυναίκα το βράδυ και να την μπλακώνει στο ξύλο και η γυναίκα να φωνάζει βοήθεια. Δεν παίρνεις να το πεις πουθενά, λες, και τι με νοιάζει εμένα για τώρα να μπλέξει, πάω στο ζευγάρι για να μην και μπλέξουμε να με ρωτάνε. Λάθος. Όταν κάτι είναι για βοήθεια ενός ανθρώπου, ενός ζώου, ενός παιδιού, οτιδήποτε, μη φοβάστε. Βοηθάτε μια ζωή. Άλλωστε, οι καταγγελίες πλέον
μπορεί να διατηρούν το απόρριτο του, του καταγγέλλοντα. Ναι, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις πρόβλημα να πάρουν και να πούν «Με πήρε ο Αλέξανδρος Πετρίδης και μου είπε ότι στο χωράφι σας». Κατάλαβες, ναι, ναι. Πρέπει να το κάνουμε. Μην φοβάστε. Απλά, Αλέξανδρε, ο κόσμος φοβάται και σου λέει μήπως έχει κανένα γνωστό μέσα στην αστυνομία, μήπως το μάθει κάπως. Τι μήπως, με το μήπως και το μήπως καταστραφήκαμε. Ναι, αλλά όμως έτσι δεν θα σώσουμε καμία ζωή. Ναι. Δηλαδή, με το... πρέπει να ενδιαφερόμαστε, παιδιά, για τον πλησίον μας. Δηλαδή, πρέπει, είναι ειδικά για αυτές τις ψυχές τις οποίες δεν έχουν μιλιά. Ναι, δηλαδή είμαστε εμείς η φωνή τους, το ξαναλέω και θα το λέω συνέχεια. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω και ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Αυτό το κομμάτι θα αφιερώσουμε. Ναι. Ε? Ναι. Το αφιερώνεις στα ζωάκια σου. Το αφιερώνω, σου. Μπράβο, ναι. Μπάρμαρα Κύργη. Στα ζωάκια, εσύ που θα το αφιερώσεις. Σε εσάς. Α, εντάξει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αποδεσμεύω και τα δύο μου κορίτσια, γιατί έχουν πάρα πολύ ωραία εξωτερικά θέματα. Και επανέρχομαι στο Μη Μου Πεις Updated για να κλείσω τέτα τέτ με τα άστρα και τα ζώδια, που αν εμείς θα τα ξεπεράσουμε, θα μας φέρουν εμπόδια. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Μη μου πεις updated λοιπόν, τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και η εβδομάδα αυτή, όπως είπα και στην αρχή, δεν ξεκινάει αν δεν δούμε αν τα άστρα και τα ζώδια θα μας φέρουν εμπόδια, αλλά δεν με νοιάζει και να έχει εμπόδια η εβδομάδα, γιατί εγώ έχω το μετεμποδίον εδώ κοντά μου, που όλα τα ξεπερνάω, την Άντα τη Λεούση. Διότι αν, αγάπη μου, ο αστρολόγος με προειδοποιεί για κάποια πράγματα, είμαι και έτοιμος για να μην τα περάσω. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να κοιτάμε εξατομικευμένη βέβαια πρόβλεψη. Γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι σου λέει, διάβασε ένα περιοδικό ότι οι εγώκεροι έχουν μια, έτσι αν το θες, καλή έμφαση στα τυχερά παιχνίδια. Πάνε όλοι οι εγώκεροι και παίζουν και δεν κερδίζει κανείς. Δεν πάει να πει ότι όλοι οι εγώκεροι είναι το ίδιο. Δηλαδή, οκ, okay, εγώκερος και εσύ, εγώκερος και εγώ, εγώκερος και ο άλλος. Αλλά πρέπει να κοιτάμε την εξατομικευμένη αστρολογική πρόβλεψη. Ναι, αλλιώς είναι εγώ που γεννήθηκα στις 20, στις 25 ο άλλος, το πρωί, το βράδυ, με τι πλανήτη. Παίζει μεγάλο ρόλο. Βέβαια, σε μια γενική έννοια, νομίζω ότι τα ζώδια κατά ένα 60-70% έχουν κοινά στοιχεία. Ναι. Σε μια γενική πρόβλεψη. Ναι, γιατί πάντα κοιτάμε το πλανητικό σκηνικό του χάρτη του κάθε ανθρώπου. Και επίσης, οι πλανήτες παίζουν ρόλο, δηλαδή, που κυριεύουν τα ζώδια ουσιαστικά. Και ήθελα να τονίσω και κάτι ακόμα, και αυτό μετά από, αν το θέλεις, συμβουλή φίλων τηλεθεατών από όλη την Ελλάδα, ότι εννοείται ότι η τηλεφωνική συνεδρία, η αστρολογική σου πρόβλεψη, δεν αλλάζει με το να πας στο γραφείο της ή να το πάρεις από το τηλέφωνο. Όχι, γιατί κάποιες φίλες μου σε πήγαν από την Κρήτη και σου λέγανε τελικά δεν θα κατέβω και μου λένε Αλέξανδε, ό,τι μας είπα από το τηλέφωνο, καλύτερα που δεν κατεβήκαμε. Εννοείται ότι πλέον το να κάνει κάποιος την πρόβλεψή σου δεν σημαίνει ότι αν είσαι κοντά θα στα πει καλύτερα και αν είσαι μακριά θα στα πει διαφορετικά. Η Άντα η Λεούση κλείνει και όπως κλείνει το ραντεβού της 12 στο γραφείο, αν της κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού 12 στο τηλέφωνο, το ίδιο, την ίδια ώρα και για όσο ώρα χρειαστεί θα σου κάνει την πρόβλεψη και από το τηλέφωνο αν είσαι μακριά. Το λέω γιατί κάποιες φίλες μου λέγανε Αλέξανδρε, εμείς από τις Σέρες, πώς πρέπει τώρα να πούμε την Άντα τη Λεούση? Τηλεφωνικά και η συνεδρία είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, γιατί εγώ έχω ήδη κάνει την προεργασία πάνω στο χάρτη του κάθε ανθρώπου και ξέρω ότι. Κοιτάω το διελάβρον πλανήτη. Και μετά μιλώντας, θα σου πει αυτά που θέλεις, τα εξατομικευμένα και εξειδικευμένα. Τι εβδομάδα είναι αυτή, γιατί τελειώνει και ο Οκτώβριος. Άντε να φύγετε, έχω πάρει και τα καινούργια μου χαλιά και δεν τα έχω στρώσει, γιατί δεν έχει μπει Νοέμβρης. Διανύουμε και την περίοδο του Σκορπιού, έχουμε τρεις πλανήτες. Στρώνεις χαλιά με το Σκορπιό.
Ναι, αμέ, κάνεις τα πάντα. Το λες και έτσι. Ναι, βρε παιδί μου, έχω ένα θέμα. Όσο και κρύο να κάνει, αν δεν μπει Νοέμβρης, δεν μπορώ να δω το σπίτι στρωμένο. Και δεν το στρώνω και αρχές Νοέμβρη, κατά τα μέσα και μετά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να ξυλιάζω, αλλά το χαλί δεν το στρώνω. Θα το στρώσω μετά, μία και καλή, αφού ξύλιασα, μετά. Άντε όμως να φύγει και αυτός ο μήνας, πώς θα φύγει? Θα φύγει καλά σχεδόν σε γενικές γραμμές, αν και περνάει ο Ερμής στον τοξότη, κάνοντας μας να λειτουργούμε λίγο με ενθουσιασμό και πάθος. Είναι η κατάλληλη στιγμή να καταπιαστούμε από μεγάλους στόχους και να προσεγγίσουμε την επιτυχία με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταυτόχρονα η Αφροδίτη περνάει ανάδρομη στο ζυγό, από εκεί που ήταν στο Σκορπιό πριν, και οι ισορροπίες στις σχέσεις αρχίζουν σιγά σιγά να χάνονται, με αποτέλεσμα θα πρέπει να αποφύγουμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις ή να δώσουμε υποσχέσεις που τυχόν δεν θα τηρήσουμε. Πάμε να δούμε λίγο τα ζώδια μας ένα-ένα για αυτή την εβδομάδα. Τα κριάρια μας αυτή την εβδομάδα δεν υπάρχει λόγος να σας πιάνει κάποιος πανικός, επειδή ίσως χρειαστεί να ξανασυζητήσετε τους όρους μιας συνεργασίας που δεν έχει προχωρήσει όπως θα θέλατε. Ό,τι και αν γίνει, μην χάσετε την ψυχραιμία σας, γιατί θα σας βγάλει σε κακοτουπιές και ίσως σε λάθος συμπεράσματα. Ταύρι. Οι καινούργιες ευθύνες που έχετε αναλάβει θα σας δώσουν το περιθώριο να ανεβάσετε τις μετοχές σας. Είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε επαγγελματικό, αλλά και λίγο στο προσωπικό σας. Δεχτείτε τα ελαττώματα των άλλων, όπως και αυτοί δέχονται τα δικά σας. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αν δεν μπορείς να δεχτείς τα ελαττώματα των άλλων, δεν μπορείς και να... Η Ταύρη, επειδή είναι και το πρώτο ζώδιο της γης, είναι και λίγο ανασφαλής. Είναι σαν γενικά... Όχι λίγο. Δεν είναι σαν τους εγώκερους που είναι καριερίστες και δεν έχουν ανάγκη αν δεν. Είναι πολύ. Οι Ταύροι νομίζω ότι θέλουν την επιβεβαίωση. Λένε, τους λες πίνεις νερό, πίνεις νερό. Αναπνέεις, αναπνέεις. Ναι, ναι, θέλουν δηλαδή την ασφάλεια. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Είναι το ασφάλεια. Θέλουν πάντα να λειτουργούν ασφάλεια σε πολλούς τομείς. Και είναι και πολύ ανασφαλής από μόνοι τους. Αρκετά. Μάλιστα. Τα διδυμάκια μας. Με το να θέλετε να διεκδικήσετε αυτά που δικαιούστε και σας ανήκουν, δεν είναι κακό στο να προβείτε σε κάποιες ενέργειες που θα θέλατε πραγματικά εσείς και όχι πάντα η γνώμη των άλλων. Αρκεί να το επιχειρήσετε στο σωστό χρόνο και τόπο. Αποφύγετε συγκρούσεις με άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλον και δεχτείτε λίγο γνώμες και τρίτων εκτός από την οικογένεια. Σημαντικό, άμα κιόλας έχεις και εμπιστοσύνη στη γνώμη των άλλων, γιατί να μην την ακούς. Εντάξει. Οι δίδυμοι αυτολεμένοι λίγο και του αέρα και φλίαρι και αυτά και παίρνουν αρκετές γνώμες που έχουν πέσει με αποτέλεσμα. Μπερδεύονται και τελικά δεν κάνουν τίποτα. Καρκίνοι μας. Η φιλική προσέγγιση προς συνεργάτες και οικογενειακά πρόσωπα θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε καλύτερες βάσεις σε όλα όσα επιθυμείτε. Θα ήταν σκόπιμο να κάνετε μια οικονομία και να αποφύγετε τις περιττές αγορές. Λιοντάρια. Θέστε εκ νέου τις προτεραιότητές σας και δώστε μεγαλύτερη σημασία σε αυτά που πιθανόν έχετε αφήσει στο παρελθόν. Χρειάζεται να επιστρέψετε στους παλιούς εντατικούς σας ρυθμούς, αφήνοντας για λίγο πίσω σας διασκεδάσεις και λίγο την προσωπική σας ζωή όσο αφορά σε διασκέδαση, να περνάτε καλά, το εντάλλον. Πρέπει να διεκδικήσετε λίγο τον επαγγελματικό σας προσανατολισμό αυτή την εβδομάδα. Το ένστικτό σας ίσως σας προστατέψει από το να πάρετε λάθος αποφάσεις. Παρθένη. Μην αναβάλλετε να ρυθμίσετε σημαντικές υποθέσεις και να προετοιμαστείτε και να υλοποιήσετε τις φιλοδοξίες σας, καθώς στη συνέχεια θα υπάρχει αρκετό παρασκήνιο. Αν κινηθείτε γρήγορα, δεν πρόκειται να χάσετε σίγουρα στον οικονομικό σας τομέα. Ζυγή. Για να μην νιώθετε αδικημένοι, πρέπει να αποδεχτείτε κάποιες αλήθειες. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσετε επιτυχία και ηθική ικανοποίηση. Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που σας δίνονται και που θα προκύψουν για να κερδίσετε το χαμένο έδαφος. Τέλεια. Σκορπιοί. Αποφύγετε να είσαστε κριτικοί και απόλυτοι, καθώς οι σχέσεις σας σε εργασιακό και προσωπικό τομέα διέρχεται περίοδος ανακατατάξεων και αναπροσδιορισμών. Θα κερδίσετε πολύ περισσότερα αν επεκτείνετε λίγο τις δημόσιες σχέσεις σας. Τοξότες. Χαλαρώστε λίγο γιατί οι ψυχολογικές μεταπτώσεις και η υπερβολική σας ανησυχία για όλα δεν ταλαιπωρεί μόνο εσάς αλλά και όσους βρίσκονται κοντά σας. Αποφύγετε σημαντικές συμφωνίες γιατί είναι πιθανόν να σας ρίξουν οικονομικά αυτή την εβδομάδα. Εγώκεροι.
Πολεμήστε με θάρρος ό,τι σας στεναχωρεί και σας επηρεάζει ψυχολογικά για να μπορείτε να κάνετε την καθημερινότητά σας πιο όμορφη και πιο ευχάριστη. Κρατήστε κοντά σας αυτούς που σας νοιάζονται και όχι αυτούς που διαφορούν ή που δεν ακούνε τις γνώμες σας ή δεν σας σέβονται. Είναι μια περίοδος λίγο δύσκολη. Και ξεκαθαρίσματος και μια περίοδος. Μπράβο, πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα και αν το θέλεις να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Υδροχόοι μας. Υδροχόοι μας αυτή την εβδομάδα. Καλό θα είναι να φροντίσετε με σύνεση και αυστηρότητα τα οικονομικά σας, αν θέλετε να πετύχετε στόχους που τυχόν έχετε βάλει στο μυαλό σας. Περιορίζοντας υπαρξιακά προβλήματα και λίγο αυτά που σας έχουν αφήσει στο περιθώριο και πίσω στις επιλογές σας. Προσαρμοστείτε σε νέες συνθήκες, ακόμα και αν σας επιβλήθηκαν άθελά σας. Ψαράκια. Απαλλαγείτε από τον εγωισμό σας και αφήστε χώρο και στους άλλους. Το να έχετε μια καλή ζωή δεν σημαίνει πατάω επιπτωμάτων ή απαραίτητα κάνω μεγάλα πράγματα. Κανονίστε με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα μια εκδρομή που ίσως θα σας αναζωογονήσει και σας αυξήσει λίγο τις ιδέες σας. Είναι μια εβδομάδα που δεν είναι δύσκολη, αρκεί να κάνεις καλές επιλογές, σωστές αποφάσεις, με ηρεμία και σύνεση. Αυτό που εγώ μπορώ να πω. Είναι λίγο μια εβδομάδα που πρέπει να προσέξεις και αυτά τα τυχόν λάθη που έχεις κάνει, ας πούμε, να ξεκαθαρίσεις και να τα τελειώσεις, ή να τα βάλεις στο επίπεδο το ότι ξέρεις κάτι, τα έχω δευτερεύοντα. Μάλιστα. Και κοιτάω λίγο μπροστά. Ποια είναι τα ζώδια, πες μου, δύο ζώδια από αυτή τη εβδομάδα είναι όλα ρόδινα, έτσι γενικά. Όλα ρόδινα, ή μια κατηγορία. Κατηγορία, πιο πολύ ευνοούνται αυτή την εβδομάδα της φωτιάς, λόγω του ότι είναι και ο Ερμής τον τοξότη. Άρα εσείς της φωτιάς έχετε λίγο παραπάνω την διακριτική ευκαιρία να τολμήσετε και να πετύχετε ίσως παραπάνω πράγματα και ζητήματα. Λοιπόν, εγώ τώρα, επειδή έχω και τα δύο-τρία πράγματα, ζητήματα που με απασχολούν, τα τέτοια θέλω να ρωτήσω. Παίρνω τον Αλετράκη, την Άντα Τηλεούση, πάμε μέχρι το γραφείο, καθόμαστε, χαλαρώνουμε και λέμε λίγο τα δικά μας τα αστρολογικά, για να δω πώς θα πάει και η αυριανή ημέρα και επανέρχομαι αύριο με συνεργάτες, με πολύ ωραίους καλεσμένους και πάρα πολύ ωραία θέματα. Άντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε και δεν μας σταματάει τίποτα.